Στη Βρετανία, σχέδιο ανατροπής του Μπόρις Τζόνσον φαίνεται πως ετοίμαζαν στενείς συνεργάτες του, υποστηρίζοντας πως τους είχε βάλει στον πάγο μετά τη νίκη του στις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2019. Το σενάριο αυτό εξέταζε ο πρώην σύμβουλός του, Ντόμινικ Κάμινγκς, ο οποίος πρωτοστάτησε στην εκστρατεία υπέρ του Brexit. Στη συνέντευξή του στο BBC, ο Κάμινγκς έσταξε δηλητήριο για τον Βρετανό Πρωθυπουργό. He doesn't have a plan, he doesn't know how to be Prime Minister. And we'd only got him in there because we had to solve a certain problem, not because we thought that he was the right person to run the country. Μάλιστα, ο Κάμινγκς κατηγόρησε τη σύζυγο του Τζόνσον, Κάρι Σίμονς, πως ήθελε να τον παραγωνίσει, κρατώντας τον μακριά από σημαντικές κυβερνητικές αποφάσεις.